Τελείωσε το μάτς εδώ στα Κίμηνα. Τελικά ο Άρης πήρε μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη στο 95ο λεπτό. Μεγάλο τρίποντο, coach. Μεγάλο τρίποντο. Εμείς ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία στις πρώτες 4 αγωνιστικές έχει παρουσιάσει μια σημαντική δυναμική μας στον αγωνιστικό χώρο. Η βαθμή που έχει, θα έλεγα ότι είναι λίγη σε σχέση με αυτό που δείχνει. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι έγινε ένα μέτριο παιχνίδι. Πιο πολύ και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να φυλάξουν, θα έλεγα, να κρατήσουν το 0. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες μέσα από τα 16 και ο αντίπαλος όμως είχε δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες στις αντιεπιθέσεις. Νομίζω ότι θέλαμε το παιχνίδι και το δείχναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όσο περνούσε η ώρα αυξάναμε την επιθετικότητά μας. Οι αλλαγές και οι τέσσερις βοήθησαν πάρα πολύ στη διαχείριση και στην κατοχή της μπάλας σε φάση επικινδυνότητας. Και νομίζω ότι η νίκη είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Να ευχηθώ στην ομάδα των Κιμήνων καλή συνέχεια και πραγματικά να συγχαρώ τους δικούς μου ποδοσφαιριστές για αυτήν την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλα, ανεξαρτήτου και πώς θα ερχόταν το αποτέλεσμα. Για μένα αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια, είναι η πίστη σε αυτό που κάνουμε από την πρώτη μέρα και νομίζω ότι η σημερινή πίστη μας έφερε και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Σασκόπουλος. Ξέραμε πολύ καλά ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλή μεσοπαιδική δύναμη. Το δείχνει άλλωστε και η συγκομιδή βαθμών αλλά και τα γκολ που έχει πετύχει. Θεωρώ ότι στο πρώτο μήχρονο όντως δεν έγινε καλό παιχνίδι. Προσπαθούσαμε να εξωτερωθούμε, να κλείσουμε ο καθένας τα αυτού το αντιπάλο και να μπορέσουμε να πάμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, όπου πραγματικά άνοιξε, έγινε πιο γρήγορο το παιχνίδι. Δημιουργήθηκαν αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω όμως ότι τις πιο κλασικές ευκαιρίες είχαμε εμείς, διότι είχαμε καθαρά τερατέτ. Και θεωρώ ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα και σαν αποτέλεσμα μόνο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι, πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Σίγουρα το ότι χάσαμε παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να σκεφτούμε το τι ακριβώς δεν πήγε καλά στο τελευταίο πεντάλεπτο που όντως δείξαμε μια μικρή αδυναμία στο αμυντικό μας κομμάτι. Να συνεχίσουμε γιατί το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θεωρώ ότι παλεύοντας μέχρι το τέλος θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Ο coach έχει ακολουθεί πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό και όταν δεν μπορούμε να πάρουμε πόντους, να πάρετε πόντους μέσα στο γήπεδό σας, τα πράγματα φαίνονται να είναι πολύ δύσκολα. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Είτε παίζεις μέσα στην έδραση, είτε παίζεις έξω. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί που δεν περιμένεις, αν όντως είσαι καλός και έχεις λίγο την τύχη μαζί σου, σίγουρα θα μπορείς να διεκδικήσεις κάθε παιχνίδι βαθμούς. Όντως υπάρχει δύσκολο πρόγραμμα, αλλά αυτό είναι θεωρητικά μόνο. Μέσα στο γήπεδο φαίνονται όλα και μέσα στο γήπεδο κρίνονται το αν θα πας καλά, αν θα είσαι σωστός για να μπορέσεις να διεκδικήσεις ό,τι πρέπει. Κύριε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.